ώρα που η ανάκαμψη ξαναχτυπούσε την πόρτα της ελληνικής οικονομίας, δεν ήθελαν να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Γιατί? Γιατί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μνημόνια δεν υπάρχει. Και να το ξέρει νεολαία, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μόνον φέρνοντας καινούρια μνημόνια. Και αυτό πρέπει να αποτρέψουμε την Κυριακή που έρχεται. Πάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, μας λέει, σε αναδιαπραγμάτευση του χρέους, δηλαδή κούρεμα, που ξέρει ότι δεν πρόκειται να γίνει. Ξέρει από πριν ότι δεν θα γίνει, και εκεί είναι μεγάλη του απάτη. Γιατί θα έρθει και θα μας πει, οι κακοί οι ξένοι δεν μου επέτρεψαν τελικά να κάνω κούρεμα. Και θα πρέπει τώρα να βρω από αλλού λεφτά για να δώσω για μισθούς και συντάξεις. Από πού? Μα από φόρους ή από χέρις καταθέσεις, που πολλοί από αυτούς τα έχουν ήδη πει, ή και από τα δυο. Που σημαίνει κέριο χτύπημα στο τραπεζικό σύστημα. Σημαίνει θάνατο για την οικονομία. Γι' αυτό όσα λέει και όσα του ξεφεύγουν και όσα κρύβει και όσα ετοιμάζει δεν είναι μόνον αθώες ασυναρτησίες. Είναι τα σημάδια μιας φοροκαταιγίδας που έρχεται, αλλά και της ύφεσης που θα προκαλέσει. Κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι έβαλε φόρους, κυρίως στη μεσαία τάξη. Όμως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, για να χρηματοδοτήσει τις παροχές του, μας είπε ότι θα αυξήσει το φόρο εισοδήματος. Εμείς δώσαμε μείωση φορολογικών βαρών σε όσους είχαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 23.000. Βρήκαμε τον ανώτατο συντελεστή μέσα στην κρίση στο 45%. Το κατεβάσαμε στο 42% και μέσα στην επόμενη τετραετία θα το κατεβάσουμε στο 33%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις μας είπε χθες επισήμως, το ξαναλέω, ότι θα το πάει στο 60% για να πληρώνουν πιο πολύ οι πλούσιοι, μας λέει. Αλλά δεν λέει την αλήθεια. Αυτοί που εκείνος θεωρεί πλούσιους είναι ελάχιστοι. Αλλά περνάει ένα μήνυμα. Εξοντώνει εκείνον που προσπαθεί, εκείνον που προοδεύει, εκείνον που δημιουργεί, εκείνον που τα καταφέρνει να σηκώσει ψηλά το κεφάλι και να πάει τη ζωή του λίγο καλύτερα. Έτσι λοιπόν, επειδή μπαίνουμε στην ανάπτυξη, δεν έχει πια άλλο κάτω σε εισοδήματα και συντάξεις, μόνο πάνω από εδώ και μπρος. Και επειδή εξαλείψαμε τα ελλείμματα και βγαίνουμε από το μνημόνιο, δεν έχει άλλο πάνω στους φόρους, μόνο μειώσεις φόρων από εδώ και μπρος. Και επειδή βγαίνουμε από την κρίση, δεν έχει άλλες αδικίες, μόνο αποκατάσταση αδικιών. Ο κύριος Τσίπρας φωνάζει από τα μπαλκόνια ότι θα χορέψει τις αγορές με νταούλια και ζουρνάδες. Έχεις δίκιο. Άλλος δικός τους φωστήρας, στέλεχος πρωτοκλασάτου, υπόσχεται στους Έλληνες δάκρυα και αίμα. Και χθες βράδυ μας είπε πως αν δεν βρεθεί, λέει, συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρώπη που να τους ταιριάζει, είναι προτιμότερος ο θάνατος. Μα είναι ποτέ δυνατόν να εμπιστευτούμε σε αυτούς τους ανθρώπους το μέλλον των παιδιών μας, των νέων παιδιών?